Με τον κύριο Δρίτσα, τον Υπουργό Ναυτιλίας, για να συζητήσουμε για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και αυτή την προσφορά, τη μοναδική προσφορά που αυτή τη στιγμή έχετε στα χέρια σας από την Κόσκο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, πώς τελικά προέκυψε να είναι η μοναδική προσφορά, γιατί ακούγαμε ότι θα υπάρξουν αρκετοί μνηστήρες για το λιμάνι. Ορθά το θέτετε το θέμα. Για έναν διεθνή διαγωνισμό με επίδικο το πρώτο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και της Ευρώπης, να, με τόσο μεγάλες προοπτικές, δεν είναι το καλύτερο η τελική φάση του διαγωνισμού να οδηγεί στο να υπάρχει μόνο μία προσφορά. Γιατί πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι ήταν μόνο μία η προσφορά και δεν υπήρχαν πολλές περισσότερες για το λιμάνι του Πειραιά? Κοιτάξτε, τη διαγωνιστική διαδικασία και την ευθύνη της την έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Νομίζω ότι καλό θα ήταν το ΤΑΙΠΕΔ να απαντήσει σε αυτό. Πάντως, εκείνο που μπορούμε πραγματικά να σχολιάσουμε είναι ότι το να είναι μόνο μία προσφορά για ένα διεθνή διαγωνισμό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Πάντως, κύριε Δρίτσα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τώρα είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης το ΤΑΙΠΕΔ για την αύξηση του τιμήματος. Έτσι, διαβάζουμε ότι έχουν στόχο το 1 δις, αλλά από τα δικά σας τα λεγόμενα αφήνεται κάποια περιθώρια αμφισβήτησης για το πόσο καλά έχει κάνει τη δουλειά του ΤΑΙΠΕΔ για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι που είναι το λιμάνι του Πειραιά. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω σε αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών υποδομών της χώρας και ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σημαντική υποδομή όπως είναι το λιμάνι του Πειραιά, με τόσο μεγάλες προοπτικές και τόσο σημαντικό ρόλο, πρέπει να αποτελέσει και αποτελεί για την κυβέρνησή μας αντικείμενο περαιτέρω προσπάθειας διεύρυνσης των δυνατοτήτων κοινωνικής απόδοσης. Η κοινωνική ωφέλεια για το λιμάνι του Πειραιά, για την οικονομία της χώρας, για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό να επιδιώκονται. Και αυτό κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, κύριε Δρίτσα, και από εδώ και πέρα. Τώρα με την αναφορά στο ΤΑΙΠΕΔ αφήσατε μέσους εχμές για τη διαδικασία. Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να ήταν αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή, ωραία, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αυτοί οι περιορισμοί από πού τίθενται? Τίθενται μόνο εδώ από την Ελλάδα, από το εσωτερικό? Και από την άλλη, πώς μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση αυτή με το διαγωνισμό στο λιμάνι του Πειραιά? Μπορεί να διορθωθεί πρώτα-πρώτα? Δεν θα αναφερθώ στο γεγονός ότι η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ δεν ήταν στις προγραμματικές μας στοχεύσεις. Όμως οι εξελίξεις οδήγησαν στο να αποδεχτούμε αυτή την προοπτική και θα την υπηρετήσουμε με τον πιο συστηματικό τρόπο για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού ωφέλους και του δημοσίου συμφέροντος, όπως σας είπα. Στην κατεύθυνση αυτή το ρόλο πια τον έχει η κυβέρνηση και δεν μπορεί να τον έχει το ΤΑΙΠΕΔ. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πράγματι ήδη έχουν γίνει με την παρέμβαση και του ίδιου του Πρωθυπουργού και των συναρμοδίων υπουργών και όλης της κυβέρνησης πολύ σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία αυτή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι έχουμε ήδη μια πολύ σημαντική επιλογή της απόδοσης του παράκτιου μετόπου της Δραπετσόνας στην περιοχή των λιπασμάτων, αλλά και της συνολικής έκτασης των λιπασμάτων με διάφορους τρόπους στην κοινωνία της Δραπετσόνας και του Κερατσινίου αλλά και όλου του Πειραιά σε ένα σχέδιο υπερτοπικής σημασίας. Πολύχρονο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και
ήδη αυτό βρίσκεται, έχει ήδη δρομολογηθεί. Εσάς, εξαιρέθηκε από τη σύμβαση παραχώρησης. Ναι. Σας έχει ικανοποιήσει σε όποιον διεκδικούσε το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένει στο δημόσιο, αποδίδεται στους κατοίκους και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντικότατη εξέλιξη. Αυτή είναι μια περίπτωση, κύριε Δρίτσα. Εσείς είχατε και άλλες εξαιρέσεις στο νου σας και είχατε εκφράσει πολλές αντιρρήσεις. Αυτή τη στιγμή σας έχουν έτσι, οι αντιρρήσεις αυτές έχουν καυθεί, έχει ικανοποιηθεί το δικό σας το κομμάτι και το θέμα... Αυτό ακριβώς συνέχιζα να λέω, ότι μικρότερης αλλά εξαιρετικά σημαντικής διάστασης βελτιώσεις έγιναν όλο αυτό το διάστημα με χειρισμούς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Ναι. Να σας αναφέρω για παράδειγμα ότι στο σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ το κόστος λειτουργίας του λιμένα, των υπηρεσιών ασφάλειας, της εφαρμογής του κώδικα ISPS το κράταγε το δημόσιο, δηλαδή το επιβαρυνόταν το δημόσιο, ναι. Το οποίο είναι αδιανόητο. Ναι. Τώρα, κύριε Δρίτσα, εκεί έγινε μια σημαντική αλλαγή. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουμε μία μόνο προσφορά της Κόσκο. Την παραγωγική εκμετάλλευση του λιμανιού. Τέτοιου είδους είναι μια σειρά μεγάλη, θα έλεγα, βελτιώσεων που επετέχθη ήδη. Όμως, εκκρεμούν μερικά πολύ κρίσιμα ζητήματα. Η κατοχήρωση των εργασιακών σχέσεων είναι το ένα από αυτά. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ήδη πρόσφατα υπογράψει διετή συλλογική σύμβαση εργασίας. Κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Αντίθετα, θα πρέπει να κατοχυρωθεί ότι αυτή η συλλογική σύμβαση, τουλάχιστον αυτή, θα έχει και μεγαλύτερο χρόνο ζωής και πέραν της διετίας. Καμία απόλυση δεν πρέπει να γίνει. Όλα τα λιμάνια της Ευρώπης λειτουργούν με κανόνες εργασιακής κατοχύρωσης και πιστοποίησης μιας δεξαμενής εργαζομένων στα λιμάνια. Και αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό κεκτημένο και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο εξαιρετικής σημασίας. Θα το κατοχυρώσουμε και πρέπει να κατοχυρωθεί και στα ελληνικά λιμάνια και πρώτα απ' όλα στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, κύριε Δρίτσα, για να προχωρήσουμε έχω κι άλλα να σας πω. Το θέμα της Κόσκου, κύριε Δρίτσα, όπως πάει, όπως είναι το πράγμα. Έχουμε μία προσφορά λοιπόν από την Κόσκου. Αναμένεται μια βελτιωτική προσφορά. Το τίμημα, αν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, πιστεύετε ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας μας? Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν έχουν εκτεθεί. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους η κυβέρνηση θα ενημερωθεί τις επόμενες μέρες με πληρότητα, για να μπορώ να σας απαντήσω και να κάνω μια συνολική εκτίμηση και να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό που μπορώ να σας βεβαιώσω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση στο σύνολό της και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όλοι μας δουλεύουμε για την μεγιστοποίηση. Κύριε Δρίτσα, μπορώ να προεκτείνω λίγο το ερώτημα του συναδέλφου εδώ, του Φάνη Παπαθανασίου, επειδή σήμερα στην επικαιρότητα είναι και το θέμα της αναστολής των εργασιών της Ελντοράντο επάνω στις σκουριές. Και γενικότερα θα ήθελα την άποψή σας, δεν είναι μέσα στις δικές σας ενδεχομένως αρμοδιότητες, αλλά από την άλλη έχει να κάνει συνολικότερα με τη στάση της κυβέρνησης και της δικής σας ιδεολογίας απέναντι στις επενδύσεις. Γιατί κατηγορείστε ότι βάζετε προσκόμματα, αναχώματα, συνολικά εννοώ, έτσι, από τους πολιτικούς σας αντιπάλους και ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με ιδιωτικοποίηση και αυτά σας βρίσκει αντίθετους. Και αυτό όμως είναι ένα οξύμορο σχήμα τη στιγμή που ζητάμε να έρθουν επενδύσεις. Και αντιφατικό στην Ελλάδα. Κυρία Μιχελιδάκη, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι καλά θα κάνουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μην λειτουργούν ως εκπρόσωποι επιχειρηματικών συμφερόντων, και δεν εννοώ συνειδητά αλλά εξ αντικειμένου, και να κάνουν αυτό που κάνουν όλα τα σύγχρονα μεγάλα κράτη σε όλο τον κόσμο, μικρά και μεγάλα κράτη, να κατοχυρώνουν τους κανόνες μέσα στους οποίους υποχρεούται κάθε επενδυτής να λειτουργήσει και να τους σεβαστεί. Η υπερευελαντική εξασφάλιση είναι πρώτη της προτεραιότητας στόχευση για κάθε σύγχρονο κράτος. Δεν μπορεί να γίνουν εκπτώσεις εκεί επί τη βάση της ανάγκης μιας επένδυσης. Άλλωστε, για να είναι βιώσιμη μια επένδυση, ναι, για να είναι ωφέλιμη, για να έχει προοπτική,
πρέπει να εξασφαλίζει και κοινωνικά ωφέλη και περιβαλλοντικά ωφέλη. Αυτά είναι στοιχειώδη για όλο τον κόσμο. Τις αποφάσεις, η ζυγαριά, έτσι είναι πολύ δύσκολο προς τα που θα γύρει όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε αυτή την τεράστια ανεργία και εδώ είναι ξεσηκωμένοι οι κάτοικοι επάνω που συζητάμε για χίλιες και παραπάνω θέσεις εργασίας. Δηλαδή, θα ήθελα εάν αυτό είναι και ένα δικό σας, μια δική σας πρώτη σκέψη στο πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθούν τα πράγματα ώστε να μην τίθενται και σε κίνδυνο θέσεις εργασίας αυτή τη δεδομένη στιγμή. Κυρία Μιχελιδάκη, ψυχραιμία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχει κοινωνικός και δημόσιος έλεγχος, το φαινόμενο που ζει όλη η ανθρωπότητα είναι μια ανάπτυξη, αυτή που λέμε άνεργη ανάπτυξη. Δηλαδή οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι δεν επωφελούνται. Αντίθετα, οι κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται και η ανεργία αυξάνεται. Και αυτό είναι διεθνές φαινόμενο. Αυτού του τύπου το μοντέλο ανάπτυξης δεν πρέπει να μας γοητεύει. Αντίθετα, υπάρχουν πραγματικές βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία και της δικής μας χώρας, ναι, με κατοχύρωση του κοινωνικού ωφέλους, με αύξηση του κοινωνικού μερίσματος και με προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες επενδύσεις, πέρα από το ότι είναι προφανέστατα πολύ περισσότερο επωφελής. Μάλιστα. Αν θεωρείτε, κύριε Δρίτσα, ότι η επένδυση στις φουργές δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο Πάνος ο Σκουρλέτης κάνει μια πολύ καλή δουλειά, η οποία δεν είναι μόνο δουλειά προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά προστασίας και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, πριν να σας αποδεσμεύσουμε, θα θέλαμε έτσι και ένα δικό σας σχόλιο για την εκλογή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στην αξιωματική αντιπολίτευση, που σαφώς θα έχει και ένα αντίκτυπο, και γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση είναι εξορισμού απέναντι στην κυβέρνηση. Δείτε, ο κ. Μητσοτάκης ως στέλεχος ενός κόμματος όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε με την ιδιότητα του βουλευτή είτε με την ιδιότητα του υπουργού, δεν μπορεί παρά να είναι, να έχει μια πολύ διαφορετική παρουσία από ό,τι θα έχει ως αρχηγός του κόμματος αυτού. Είναι διαφορετική ρόλη, διαφορετικά δεδομένα και άρα είναι μπροστά μας να τα δούμε. Θα σταθώ μόνο σε ένα αυτή τη στιγμή. Από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, του πολιτικού κυρίου Μητσοτάκη, σχεδόν ποτέ ή απολύτως ποτέ, ή για να είμαι πιο επίοικης, σπάνια έχει ακουστεί η φράση «κοινωνική δικαιοσύνη». Αυτό λέει πολλά. Εάν επιμείνει σε μια τέτοια ιδεολογικοποιημένη μονομέρεια νεοφιλελεύθερης σκοπής, δεν έχει να προσφέρει τίποτα στις εξελίξεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Μάλιστα.